Ορθοδοξία και κακοδοξία. Μια εκπομπή που διαφωτίζει πάνω σε κακόδοξες ιδέες, δοξασίες και φρονήματα που απειλούν την καθαρότητα της Ορθοδοξίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Δανίλη Γούβαλης. Λουκάς ΚΑ 36. Αγρυπνείτε ουν εν πανδύ καιρό δεόμενοι ή να καταξιωθείτε εκφυγήν πάντα τα μέλλοντα γίνεστε και σταθείνε έμπροσθεν του Υιού του Ανθρώπου. Δηλαδή, να είσαστε πάντοτε ξάγρυπνοι και να παρακολουθείτε να ξεφύγετε όλα αυτά που πρόκειται να συμβούν και να σταθείτε μπροστά στον Υιό του Ανθρώπου. Για να ερμηνευτεί σωστά αυτό το χωρίο, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας ερμηνευτικός νόμος που ονομάζεται νόμος της συναφίας του κειμένου. Δηλαδή, να εξεταστεί τι λένε οι αμέσως προηγούμενοι στίχοι. Αυτό το χωρίο είναι ο 36ος στίχος. Πρέπει να δούμε τι λένε οι δύο προηγούμενοι στίχοι, ο 34ος και ο 35ος. Αν δούμε αυτούς τους στίχους, θα καταλάβουμε αμέσως ότι το χωρίο έχει εντελώς διαφορετικό νόημα από εκείνο που του δίνουν οι πεντηκοστιανοί. Λουκάς ΚΑ 34 έως 35. Και να προσέχετε τους εαυτούς σας, μήπως γίνουν βαριές οι καρδιές σας από κρεπάλι και μέθη και βιωτικές μέρημνες, και έτσι πέσει επάνω σας ξαφνικά εκείνη η μέρα, διότι πράγματι θα επέλθει εκείνη η μέρα σαν παγίδα σε όλους όσους κατοικούν επάνω στη γη. Πριν από τη Δευτέρα Παρουσία θα υπάρξει ένα χρονικό διάστημα όπου θα επικρατεί κάλμα, όλα τα συγκλονιστικά γεγονότα, Αντίχριστος, 7 φιάλες, μεγάλη θλίψης, θα έχουν περάσει. Κατά αυτήν την περίοδο, όπως φαίνεται, θα σημειωθεί η επιστροφή των Εβραίων στον αληθινό Μεσσία, σύμφωνα με την προφητεία του Αποστόλου Παύλου. Βλέπετε Ρωμαίους, Ιώτα Α, 25 έως 26. Αυτή η περίοδος, η αμέσως πρώτη Δευτέρας Παρουσίας, ομοιάζει με τις ημέρες πριν από τον κατακλυσμό. Υπήρχε ειρήνη και ηρεμία. Η ζωή κυλούσε ήσυχα. Οι άνθρωποι έτρωγαν, έπιναν, γλεντούσαν, παντρεύονταν. Οπωσδήποτε κορόιδευαν και τον Νόε που ετοίμαζε ένα περίεργο θεόρατο καράβι. Και ξαφνικά, χωρίς να το πάρουν είδηση, ήλθε ο κατακλυσμός και τους άρρωσε. Παράβαλε Ματθαίος ΚΔ 39. Ήλθε ξαφνικά, όπως ένα ζώο πιάνεται ξαφνικά και ανύποπτα σε μια παγίδα. Έτσι θα γίνει και με τον ερχομό του Κριτού κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Εκεί που όλα φαίνονται ήρεμα, τότε έρχεται ο Υιός του Ανθρώπου και στείνεται το παγκόσμιο δικαστήριο. Τα ίδια λέει και ο Απόστολος Παύλος. Αναφερόμενος στην ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, σημειώνει ότι εκεί που φαίνονται όλα ήρεμα, ειρήνη και ασφάλεια, τότε έρχεται ξαφνικά ο όλεθρος, Α Θεσσαλονικής, Ε 5.
επανερχόμαστε στα χωρία του Ευαγγελίου του Λουκά, όπου γίνεται λόγος για επαγρύπνηση. Στον 34ο στίχο υπάρχει το ρήμα «προσέχετε» και στον 36ο το «αγρυπνείτε». Να προσέχετε και να αγρυπνείτε, διότι στις δύσκολες ημέρες χρειάζεστε τη Θεία Προστασία από τα διάφορα δεινά. Και στις εύκολες ημέρες, λίγο πριν από την Δευτέρα Παρουσία, κινδυνεύετε να το ρίξετε στην καλοπέραση και στις διασκεδάσεις ή να απορροφηθείτε από θέματα οικογενειακά, επαγγελματικά, κοσμικών σχέσεων και φιλοδοξιών, με αποτέλεσμα να παραμελήσετε εντελώς την ψυχή σας. Έτσι, μόλις ξαφνικά βρεθείτε μπροστά στην παγκόσμια κρίση, δεν θα αντέξετε να σταθείτε και να ταινίσετε τον κριτή, γιατί για σας η Δευτέρα Παρουσία και η κρίση θα ισοδυναμεί με όλεθρο. Στον 36ο στίχο μαζί με το «αγρυπνείτε» έχει και τη φράση «εν παντή καιρό δεόμενη». Δηλαδή, μαζί με την προσοχή και την εγρήγορση, χρειάζεται και η προσευχή. Πιο πάνω, στον 19ο στίχο, συνιστάται υπομονή. Με την υπομονή σας θα κερδίσετε τις ψυχές σας. Με την υπομονή στα δεινά, με την επαγρύπνηση στα εύκολα, με προσευχή και σε τούτα και σε εκείνα, δεν θα χάσουμε την ψυχή μας και έτσι μόλις έλθει ο κριτής θα μπορέσουμε να σταθούμε όρθιοι μπροστά του χωρίς τον φόβο της καταδίκης. Οι φράσεις «σταθήνε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου» δηλώνουν ότι αυτή την ημέρα ο Χριστός θα κρίνει τον κόσμο. Οι πεντηκοστιανοί ερμηνεύουν διαφορετικά ότι αυτή την ημέρα θα πάρει ο Χριστός τους εκλεκτούς στον ουρανό για να γλιτώσουν από την επταετία του Αντιχρίστου. Θεέ μου, τι ξεκάρφοντες ερμηνείες, τι πρωτοφανής διαστρέβλωσης του λόγου σου. Σύμφωνα με τον προφήτη Δανιήλ, Ζήτα 13 έως 14, την παγκόσμια κρίση θα την κάνει ο Υιός του ανθρώπου, που κάθεται στις νεφέλες του ουρανού, ιδού, μετά των νεφελών του ουρανού, ως Υιός ανθρώπου ερχόμενος είναι. Και για τους ραβίνους ακόμη φράσεις «Υιός ανθρώπου» εδήλωνε τον Μεσσία, που κάποτε θα έκρινε την ανθρωπότητα. Το «ίσταμε έμπροσθεν» σημαίνει δίκη, όπου ο δικαστής, όπου ο δικαζόμενος, στέκεται μπροστά στο δικαστή. Για τη δίκη του Χριστού με δικαστή τον Πιλάτο, ο Ματθαίος γράφει «Ο Ιησούς έστι έμπροσθεν του ηγεμόνος», κατά Ζήτα 11. Εδώ στο χωρίο Λουκάς, Κ36, οι φράσεις «σταθήνε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου» αναφέρεται σε δίκη με δικαστή τον Χριστό. Εδώ το «σταθήνε έμπροσθεν» έχει και την έννοια ότι κάποιος προετοιμαζόταν, περίμενε την ημέρα της παγκοσμίου δίκης και θαρετά και άφοβα αντιμετωπίζει τον δικαστή. Οι άλλοι που το έριξαν έξω και έκαναν, όπως λέμε, τη ζωή τους, αυτοί δεν θα έχουν πρόσωπο να στηθούν και να ατενίσουν τον κριτή. Ο στίχος Κ36 αρχίζει με την προστακτική «αγρυπνείτε». Αν αυτοί αγρυπνούσαν και περίμεναν την ημέρα της κρίσεως, δεν θα βρίσκονταν σε δύσκολη θέση. Η θεωρία των πεντηκοστιανών ότι μόλις πλησιάζουν τα δύσκολα, ο Χριστός θα τους μεταφέρει στο Μεσουράνημα, δεν εναρμονίζεται με το λόγο της Γραφής. Εκεί στο Μεσουράνημα δεν πρόκειται να στηθεί δικαστήριο, αλλά προϋπάντησης. Εν τη αυτή περιπτώσει, δεν ταιριάζει με αυτή τη θεωρία η φράση «σταθήνε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου». Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το άλλο, ότι σε στίχο προηγούμενο ο Χριστός ομιλεί για υπομονή. «Εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών». Λουκάς Κ19. Η υπομονή χρειάζεται την ώρα του διωγμού και της θλίψεως. Με την υπομονή ξεφεύγεις από κάτι κακό, δηλαδή δεν αρνείσαι τον Χριστό. Και έτσι την ώρα της παγκοσμίου κρίσεως μπορείς να σταθείς μπροστά στο δικαστικό του βήμα.
έχεις το κουράγιο να την αντικρίσεις. Στο 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, εκεί που περιγράφεται η αντιχριστιανική γράφη και το κεφάλαιο Κυρίου, γράφονται τα εξής: «Όδε εστίν η υπομονή και η πίστη των Αγίων». Εδώ φαίνεται η υπομονή και η πίστη των Αγίων, των χριστιανών. Αποκάλυψης για τα γάμα 10. Αν στα χρόνια του Αντιχρίστου οι Άγιοι θα αρπαχθούν στον ουρανό, τότε τι νόημα έχει αυτό το χωρίο? Επαναλαμβάνω, αν στα χρόνια του Αντιχρίστου οι Άγιοι θα αρπαχθούν στον ουρανό, τότε τι νόημα έχει αυτό το χωρίο υπομονή και πίστης? Αυτό ανατρέπει πλήρως την πεντηκοστιανή θεωρία. Σπουδαίο εδάφιο. Αποκάλυψης Ιώτα Γάμα 10. Ενώ οι πεντηκοστιανοί θέλουν τους Αγίους στα χρόνια του Αντιχρίστου στο Μεσουράνινα, αυτό το χωρίο μας λέει ότι θα είναι στη γη και θα αγωνίζονται εναντίον του Αντιχρίστου με δύο όπλα, με την υπομονή και με την πίστη. Αρκετές περικοπές και πολλά χωρία της Γραφής που αναφέρονται στην εποχή της Μεγάλης Θλίψεως και του Αντιχρίστου ομιλούν για προσευχή, για πίστη, για υπομονή. Με αυτά τα όπλα οι χριστιανοί θα ξεπεράσουν τη δύσκολη ώρα. Ο Κύριος θα ακούει τις προσευχές των ειδικών του και θα τους βοηθεί. Πιστεύουμε ότι ο Κύριος θα επιτρέψει στην Εκκλησία να περάσει μέσα από την δοκιμασία, μέσα από τη στενή σύραγγα της Μεγάλης Θλίψεως, αλλά συγχρόνως θα την προστατεύει, θα συμπαραστέκει στους δικούς του και θα τους ενισχύει, ώστε να ξεφύγουν την λιποψυχία, την υποχώρηση, την άρνηση και την πτώση. Αυτή η πραγματικότητα δηλώνεται καθαρά στο 12ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Εκεί γίνεται λόγος για την Εκκλησία και για την κατάσταση που αντιμετωπίζει στα 3,5 χρόνια των διωγμών του Αντιχρίστου. Η Εκκλησία παρουσιάζεται συμβολικά σαν γυναίκα που έχει ντυθεί τον ήλιο και έχει στο κεφάλι της 12 αστέρια που εικονίζουν τους 12 Αποστόλους. Σε μία φάση του οράματος η γυναίκα βρίσκεται κάτω στη γη. Την κυνηγάει ο κόκκινος επτακέφαλος δράκοντας, δηλαδή ο Σατανάς. Καθώς την καταδιώκει, εκείνη τρέχει προς την έρημο. Ο δράκοντας ανοίγει το στόμα του και εκτοξεύει ποσότητες υδάτων για να την πνίξει. Αλλά ο Θεός βοηθεί. Ανοίγει η γη μια καταβόθρα και απορροφά τα νερά. Αυτά όλα δηλώνουν ότι στα 3,5 δύσκολα χρόνια ή όπως το λέει εδώ, 1260 ημέρες, πρόκειται για το ίδιο χρονικό διάστημα, η Εκκλησία θα βρίσκεται στη γη. Δεν θα έχει αρπαγή στον ουρανό, όπως το θέλουν οι πεντηκοστιανοί. Εδώ στη γη την καταδιώκει ο δράκοντας και εδώ σε ερημικές περιοχές της γης βρίσκει καταφύγιο, όχι στο Μεσουράνινα. Σε αυτά τα χρόνια της Μεγάλης Θλίψεως, ναι μεν θα υποφέρουν οι χριστιανοί και πρέπει να οπλιστούν με υπομονή και πίστη, αλλά όμως θα έχουν και παρηγορία από τον Θεό. Στα άσχημα αυτά χρόνια ο Θεός θα προστατεύει την Εκκλησία Του. Αποκάλυψη 2 β 6.
και η γυναίκα έφυγε στην έρημο, όπου έχει εκεί τόπο ετοιμασμένο από τον Θεό, για να την τρέφουν 1260 ημέρες, δηλαδή 3,5 χρόνια. Ο Αντίχριστος βέβαια θα επιβάλλει στους χριστιανούς οικονομικό αποκλεισμό, αλλά ο Θεός θα βρίσκει τρόπο να τρέφει τους δικούς του. Η μελέτη αυτή της περικοπής δείχνει ολοκάθαρα ότι εδώ κάτω στη γη θα βρίσκεται η Εκκλησία κατά την μεγάλη θλίψη και θα νιώθει αισθητή τη θεϊκή βοήθεια. Μεγάλη συμπαράσταση θα βρουν τότε οι χριστιανοί από τη δράση των δύο σκατολογικών προφητών, του Ηλία και του Ενόχ. Αυτοί θα διαχειρίζονται έκτακτη υπερφυσική δύναμη και θα προβαίνουν σε μεγάλες θαυματουργίες. Βλέπει Αποκάλυψης Ι5-6. Οι δράσεις τους θα είναι 1260 ημέρες, δηλαδή 3,5 χρόνια, όσο θα κρατεί ο διωγμός του θηρίου. Με τα κηρύγματά τους και τα θαύματά τους θα κάνουν δύσκολη τη ζωή του Αντιχρίστου και θα συμπαρίστανται στους χριστιανούς. Μάλιστα, οι δράσεις του προφήτου Ηλία θα βοηθήσει τους Ισραηλίτες να αντιληφθούν ότι ο Μεσσίας τους είναι ψευδομεσσίας, ώστε να αρχίσουν να στρέφονται προς τον Ιησού τον Αζωραίο. Μέσα στις δυσκολίες, στις θλίψεις, στην απελπισία, εκεί επιτελεί ο Θεός τα θαυμάσια Του, και ας λένε ό,τι θέλουν οι Πεντηκοστιανοί. Μήπως και παλαιά, στη μεγάλη θλίψη των Ιουδαίων από το σκληρό Φαραώ, δεν πραγματοποιήθηκαν τα θαυμάσια και τα ένδοξα? Ας δούμε και άλλη μία πτυχή του θέματος. Το Άγιο Πνεύμα παρηγορεί τους χριστιανούς στις δύσκολες ώρες. Γι' αυτό λέγεται παράκλητος, δηλαδή παρηγορητής. Στη διάρκεια της μεγάλης θλίψεως θα ψιθυρίζει μυστικά στις ψυχές τους: «Κάντε υπομονή, ο λίγος χρόνος απομένει. Ο Κύριος που έρχεται να κρίνει ζώντας και νεκρούς και να αμύψει τους αγωνιστές της πίστεως φθάνει γρήγορα, δεν αργεί. Έτι μικρόν όσον ο ερχόμενος ήξη και ου χρονιεί. Πολύ λίγος χρόνος υπολείπεται και ο Κύριος που τον περιμένουμε να έλθει και πάλι θα έλθει και δεν θα αργοπορήσει». Θυμηθείτε τα λόγια του Παύλου: «Εμείς οι χριστιανοί δεν είμαστε άνθρωποι δειλίας και άτολμης συστολής που οδηγεί στην απώλεια. Εμείς ούκες μεν υποστολής εις απώλειαν». Εβραίους Ι39. Δεν πρέπει να υποστήλουμε τη σημαία. Ο παράκλητος τότε θα απευθύνει στις ψυχές των χριστιανών λόγια παρηγορίας: «Ολίγη υπομονή ακόμη και θα τελειώσουν όλα τα δεινά και δεν θα πεινάσετε πια, ούτε θα διψάσετε, ούτε θα δοκιμάσετε καύσωνα και δεν θα συνεχίσουν να δακρύζουν τα μάτια σας». Αυτά που λέμε εδώ έρχονται σε πλήρη συμφωνία με το πνεύμα της Αγίας Γραφής. Ας δούμε σχετικώς μια περικοπή από την Αποκάλυψη, από το όραμα της ουρανίας συνάξεως των εκλεκτών μπροστά στον θρόνο του Θεού. Αναρρύθμιτος λαός, απερίγραπτη λευκότητα, ατμόσφαιρα νίκης και θριάμβου, όλοι τους φορούν λευκές στολές και κρατούν στα χέρια τους φήμικες. Εξηγεί ένας από τους πρεσβυτέρους του επουρανίου ναού: «Αυτοί είναι όσοι έρχονται από τη μεγάλη θλίψη». Προσέξτε, δεν λέει «όσοι απέφυγαν τη μεγάλη θλίψη και έπλυναν και ελεύκαναν τις στολές τους με το αίμα του αρνίου». Γι' αυτό βρίσκονται τώρα μπροστά στον θρόνο του Θεού και τον λατρεύουν ημέρα και νύχτα, και εκείνος που κάθεται στον θρόνο θα σκηνώσει και θα κατοικήσει μέσα τους. Δεν θα πεινάσουν πια, ούτε θα διψάσουν, ούτε θα τους χτυπήσει το λιοπύρι, ούτε κανένα άλλο καύμα. Διότι το αρνίον που βρίσκεται ανάμεσα στον θρόνο θα τους πειμένει και θα τους οδηγεί σε ύδατα από πηγές ζωής, και θα εξαλείψει ο Θεός κάθε δάκρυ από τα μάτια τους. Αποκάλυψε Ζήτα 14-17.
θα σκουπίσει τα δάκρυά τους, σημαίνει ότι προηγήθηκε μια περίοδος όπου πόνεσαν και έκλαψαν. Πρόκειται για τη μεγάλη θλίψη. Αυτό φαίνεται ολοκάθαρα στο 14ο στίχο. Ούτε η συν η ερχόμενη εκ της θλίψεως της μεγάλης. Ζήτα 14. Αυτό το χωρίο είναι καταπέλτης για τις αιρετικές δοξασίες των πεντηκοστιανών. Μνημονεύεται εύκολα Αποκάλυψης Ζήτα 14, δηλαδή 7-14, 7ο κεφάλαιο και 14ο στίχος. Αν τα καταφέρουν οι ποιμένες των πεντηκοστιανών να παραποιήσουν το εν λόγω εδάφιο και να πείσουν τους οπαδούς των γι' αυτό, να είσαστε βέβαιοι ότι τούτο δεν επιτυγχάνεται με ανθρώπινη δύναμη. Θα τα καταφέρουν μόνο με την επέμβαση αυτού που αναφέρεται στο χωρίο Β' Θεσσαλονικής Β' 11. Εκεί γίνεται λόγος για ενέργεια πλάνης. Έχω συζητήσει πολλές φορές με πολλούς αιρετικούς και έχω φρίξει από αυτό το φαινόμενο που λέγεται ενέργεια πλάνης. Πού αποσκοπεί αυτή η ενέργεια? Το εξηγεί ο Απόστολος εις το πιστεύσε το ψεύδι, στο να πιστεύει κανείς το ψεύδος. Θέλει προσευχή, νηστεία, ιερά μελέτη, θείες λειτουργίες για να σωθεί κάποιος από την πονηρή, από την διαβολική αυτή ενέργεια. Αν αυτά λείπουν, η επιχειρηματολογία δεν πείθει καθόλου τον αιρετικό. Πόσο δύσκολο είναι να σώσεις κάποιον από την αίρεση και μάλιστα όταν αυτή φορεί χριστιανικότερο προσωπείο από τις άλλες. Αγαπητοί ακροατές, τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστήσεις και στον Ευάγγελο Τζαναβάρη που φρόντιζε τον ήχο. Χαίρετε. Ορθοδοξία και κακοδοξία. Μια εκπομπή που διαφωτίζει πάνω σε κακόδοξες ιδέες, δοξασίες και φρονήματα που απειλούν την καθαρότητα της Ορθοδοξίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Δανίλη Γούβαλης.